Πάμε να δούμε πώς επιδρά το σεξ, η σεξουαλική επαφή στην υγεία μας. Και θα δούμε και τι προκαλεί αποχή. Η διαδικασία της σεξουαλικής πράξης, νευροφυσιολογικά, τι σημαίνει, δηλαδή πώς επιδρά? Όπως όλες οι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα, έτσι και αυτή έχει την έδρα της εδώ πάνω στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο. Βέβαια. Ναι. Ναι. Ποια κέντρα του εγκεφάλου? Κατά βάση είναι ο κροταφικός λοβός, ένα σημείο εδώ ας πούμε, και δεξιά και αριστερά. Και από εκεί και πέρα η σύνδεσή του με τον υποθάλαμο. Ναι. Και από εκεί με την υπόφυση. Η υπόφυση είναι ένας αδένας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου. Θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι όπως μου τα περιγράφετε, ότι η διαδικασία της σεξουαλικής πράξης δρά ευεργετικά, θα μου πείτε εσείς, στον εγκέφαλο καταρχήν. Ξέρουμε όλοι και από την πείρα ότι χαλαρώνει τον άνθρωπο. Α, μάλιστα. Αλλά τώρα ο μηχανισμός ασφαλώς δεν είναι γνωστός. Ναι. Όμως μπορεί ο εγκέφαλος να επηρεάσει. Βεβαίως. Και ο εγκέφαλος να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και ως εκ τούτου και τη σεξουαλική λειτουργία. Ναι. Αλλά και η αποχή από τη σεξουαλική λειτουργία μπορεί και αυτή να επηρεάσει αρνητικά τον εγκέφαλο. Τι άλλο μπορεί να επηρεάσει? Είναι από καλύτερα τη διάθεσή μας. Τη διάθεσή μας, έτσι. Πώς αλλιώς μπορεί να επηρεάσει το σεξ? Είπαμε στον εγκέφαλο. Μου είπατε ότι υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση κτλ. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ναι. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, το οποίο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στη σεξουαλική λειτουργία. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, μάλιστα, μπορούμε φυσικά και αυτό να το εξετάσουμε. Ναι. Οι περισσότερες περιπτώσεις δυσλειτουργίας δεν οφείλονται στο νευρικό σύστημα, οφείλεται στην ψυχολογία, οφείλεται και στην κυκλοφορία του αίματος στο αντρικό γενετικό όργανο. Δηλαδή και το σεξ επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, αλλά και αυτά τα συστήματα επηρεάζουμε τη σειρά τους. Και τον άντρα και τη γυναίκα. Και τον άντρα και τη γυναίκα. Στον άντρα υπάρχει κάποια ειδική εξέταση που? Ναι, υπάρχει το λεγόμενο βολβοσιραγκώδες αντανακλαστικό. Ναι. Εντάξει, γίνεται σε περιπτώσεις που έχουμε την αίσθηση ότι φταίει το νεύρο, το βασικό νεύρο, το οποίο οδηγεί στο αντρικό γενετικό όργανο. Τι συμβαίνει τώρα στη γυναίκα, πώς λειτουργεί εκεί το σεξ? Καταρχάς στον άντρα η επιθυμία είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Ναι. Εξαρτάται βέβαια από την ψυχολογική του κατάσταση, ναι, αλλά οργανικά αν το δούμε η επιθυμία είναι πάντα η ίδια. Στη γυναίκα δεν ισχύει αυτό. Γιατί έχουμε τις ορμόνες της, ιστρογόνα, προγεστερόνη, αυτό το πώς παίζουν αυτές οι δύο ορμόνες, έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιθυμία της γυναίκας για σεξ. Ενώ δηλαδή παραδείγματος στον άντρα είναι στα αριθερή επιθυμία, στη γυναίκα παρουσιάζεται εκεί. Ναι, μέσα στον κύκλο της. Μάλιστα, ναι. Η φάση της ορυξίας είναι γνωστό ότι κατά τη φάση αυτή η επιθυμία είναι πάντα μεγαλύτερη.